θα γίνουν και κάποιες ερωτήσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Αμερικανό Πρόεδρο Μπάρακ Ομπάμα και για την επίσκεψή του στην Ελλάδα και για το γεγονός ότι επέλεξε την Αθήνα, τον τόπο που γέννησε τη δημοκρατία, για το τελευταίο ταξίδι, έναν από τους τελευταίους σταθμούς πριν κλείσει την οκτάχρονη θητεία του ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Μία θητεία κατά τη διάρκεια της οποίας άλλαξε η εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών σε ολόκληρο τον κόσμο. Ακόμα και στη δική μας χώρα, όπου στο πλαίσιο του ψυχρού πολέμου οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις συσσόρευσαν ένα βαρύ ιστορικό φορτίο. Θεωρώ ότι ήταν ιστορική για τις σχέσεις των δύο χωρών η στιγμή που ο πρόεδρος Κλίντον, κατά την προηγούμενη επίσκεψη Αμερικανού Προέδρου στην Ελλάδα το 1999, αναγνώρισε τα λάθη των ΗΠΑ σε σχέση με τη δικτατορία στην Ελλάδα. Γιατί ο ελληνικός λαός δεν κουβαλά μόνο την αρχαία παράδοση της δημοκρατίας. Έχει χύσει αίμα, έχει δώσει αγώνες που φτάνουν ως τις μέρες μας για να υπερασπιστεί τις αξίες της δημοκρατίας και της ελευθερίας που είναι οι κοινές μας αξίες. Σήμερα λοιπόν η Ελλάδα υποδέχεται έναν Αμερικανό πρόεδρο που καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του υπερασπίστηκε με σθένος τις αξίες αυτές, που αγωνίστηκε για τα δικαιώματα όλων των πολιτών ανεξάρτητα από το χρώμα, τη θρησκεία ή το σεξουαλικό προσανατολισμό, που εργάστηκε για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, που ενέταξε εκατομμύρια Αμερικανούς στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που συνέβαλε με όλες του τις δυνάμεις και όλη του την επιρροή για μια ανθρωπιστική λύση στην μεγάλη προσφυγική κρίση, τη μεγαλύτερη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Και επιτρέψτε μου να σημειώσω, γιατί το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για την Ελλάδα, έναν πρόεδρο που απέναντι στην οικονομική κρίση του 2008 οδήγησε την Αμερικανική οικονομία σε έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο από αυτόν που η Ευρώπη επέλεξε. 8 χρόνια μετά, τα αποτελέσματα είναι περισσότερο από ορατά. Η διεύρυνση της νομισματικής βάσης και η έμφαση στην τόνωση της απασχόλησης που επέλεξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν οδηγήσει σε σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης και σε εντυπωσιακή μείωση της ανεργίας. Ενώ από την άλλη μεριά, η επιμονή της ευρωπαϊκής ηγεσίας στην πολιτική της λιτότητας κρατάει τις ευρωπαϊκές οικονομίες εγκλωβισμένες στη στασιμότητα, προκαλώντας ανυπολόγιστα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα. Στο πλαίσιο αυτό είχα την ευκαιρία να συζητήσω με τον πρόεδρο Ομπάμα για τις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας αλλά και ολόκληρη η Ευρώπη. Προκλήσεις που αν δεν αντιμετωπιστούν με συλλογικό, αποφασιστικό και αποτελεσματικό τρόπο, υπάρχει ο κίνδυνος να μας οδηγήσουν στην πολιτική και κοινωνική οπισθοδρόμηση. Συμφωνήσαμε λοιπόν ότι το να αποκτήσουν ξανά οι σύγχρονες κοινωνίες ελπίδα και προοπτική είναι η μόνη απάντηση απέναντι σε ένα ανερχόμενο ρεύμα σκεπτικισμού και εθνικής περιχαράκωσης που απειλεί τις σύγχρονες δημοκρατίες. Επιχειρώντας να αποφύγει ιστορικά λάθη του παρελθόντος, η διεθνής κοινότητα είδε καθαρά αυτό το ζήτημα. Όταν το 1953, με τη βοήθεια και τη στήριξη τότε των ΗΠΑ, ρύθμισε το χρέος της ιτημένης μεταπολεμικά Γερμανίας, συνδέοντάς το με ρήθρα ανάπτυξης. Σήμερα, η ισχυρή πια Γερμανία, ως η οικονομική ατμομηχανή της Ευρώπης, οφείλει να ενεργήσει με τον ίδιο τρόπο σκέψης.
Η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός βρέθηκαν τα τελευταία χρόνια αντιμέτωποι με τις πιο σκληρές συνέπειες της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης. Αντιμετωπίσαμε ως οικονομία και ως κοινωνία ένα πρόγραμμα καταστροφικής λιτότητας που όξινε αντί να λύσει τα προβλήματα. Μέσα σε 4 χρόνια χάσαμε το 25% του ΑΕΠ μας, του ακαθάριο χώριο προϊόντος μας, ενώ η ανεργία εκτοξεύθηκε το 2004 στο 27%. Σήμερα, παρά τις πληγές μας, στεκόμαστε όρθιοι. Καταφέραμε με μεγάλες θυσίες να αποφύγουμε την επαπειλούμενη καταστροφή και βήμα με βήμα αναστηλώνουμε την οικονομία μας. Φέτος, μετά από πολλά χρόνια, έχουμε επιστρέψει στην ανάπτυξη. Αργά αλλά σταθερά μειώνουμε τα ποσοστά της ανεργίας και αποκαθιστούμε την εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Πριν από 1,5 χρόνο κληθήκαμε, παρότι νεοεκλεγμένη κυβέρνηση, να λάβουμε πολύ δύσκολες αποφάσεις. Και θέλω με την ευκαιρία να αναγνωρίσω και δημόσια το ρόλο και τη συνεισφορά του πρόεδρου Ομπάμα εκείνες τις κρίσιμες ώρες, να αναγνωρίσω την ηθική και πολιτική στήριξη που παρήχε στην κυβέρνησή μου στην προσπάθεια να υπάρξει μια θετική διέξοδος. Πήραμε δύσκολες αποφάσεις, όχι μόνο για να διατηρήσουμε τη χώρα στον πυρήνα της Ευρωζώνης, αλλά και για να διασφαλίσουμε την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πιστεύω ότι πήραμε τις ιστορικά ορθές αποφάσεις. Έκτοτε, προχωρήσαμε σε δύσκολες διαχρονικές μεταρρυθμίσεις, το ασφαλιστικό, το φορολογικό, τη δημόσια διοίκηση, αλλά προωθήσαμε και μέτρα για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και τη δημιουργία ενός θετικού κλίματος για την προσέλκυση επενδύσεων. Θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα να προωθούμε μεταρρυθμίσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα θα συνεχίσουμε να διαπραγματευόμαστε σκληρά ενάντια σε μεταρρυθμίσεις που την υπονομεύουν. Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είναι να γίνουν τα αποτελέσματα ορατά στην κοινωνία και να ελαφρύνουν το βάρος που επί τόσα χρόνια σηκώνουν τα αδύναμα κοινωνικά στρώματα και ιδίως η νεότερη παραγωγική γενιά. Διότι η ελληνική οικονομία αλλά και η κοινωνία μας μετά από 7 ολόκληρα χρόνια δεν αντέχουν άλλη λιτότητα. Η ουσιαστική απομείωση του ελληνικού δημόσιου χρέους, ο επανακαθορισμός των συμφωνηθέντων πλεονασμάτων για την περίοδο μετά τη λήξη του προγράμματος και η ένταξη και της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι όλα όσα δικαιούται η Ελλάδα από την ίδια τη συμφωνία της με τους εταίρους και ο χρόνος για να εκπληρωθούν είναι τώρα. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ όχι μόνο ιστορικά συμβολική αλλά και καθόλου ουσιαστική την παρουσία του Μπαράκ Ομπάμα στην Αθήνα αλλά και στο Βερολίνο μεθαύριο αυτή την πολύ κρίσιμη στιγμή. Την κρίσιμη χρονική στιγμή όπου αναμένονται αποφάσεις που δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα. Αφορούν ολόκληρη την Ευρώπη και κατ' επέκταση την παγκόσμια οικονομία στο σύνολό της. Η συνεργασία και η αλληλεγγύη είναι αναγκαία προϋπόθεση για να υπάρξουν εκείνες οι λύσεις που θα σταθεροποιήσουν ξανά το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και θα το επαναφέρουν στις ράγες της προόδου. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα συζητήσαμε με τον πρόεδρο Ομπάμα μια σειρά από κρίσιμα θέματα. Συζητήσαμε για την ενίσχυση της διμερούς οικονομικής και επιχειρηματικής μας συνεργασίας. Ιδιαίτερα δε τις σημαντικές προοπτικές που ανοίγονται για επενδύσεις στην Ελλάδα σε μια σειρά από τομείς όπως η ενέργεια, ο τουρισμός,
ο αγροτοδιατροφικός τομέας, η έρευνα και η τεχνολογία. Συζητήσαμε για τις προοπτικές που ανοίγονται, ώστε η Ελλάδα με τη σημαντική ναυτιλιακή της δύναμη να καταστεί διαμετακομιστικό κέντρο εμπορίου, μεταφορών και ενέργειας που θα ενώνει την Ευρώπη με την Ασία και τη Βόρεια Αφρική. Συνομιλήσαμε για τα σημαντικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και αναβαθμίζουν το ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό τομέα, όπως η αγωγή αερίου, TAP και IGB, η αναβάθμιση του τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG στη Ρεβιθούσα, η σχεδιαζόμενη πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεροποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Και για τις προοπτικές επίσης που έχει η διάνοιξη νέων δρόμων φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο, με ιδιαίτερη σημασία για την ειρήνη και την σταθερότητα στην περιοχή. Παράλληλα, μιλήσαμε για το εξαιρετικά σημαντικό ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό και ιδιαίτερα τους νέους επιστήμονες και επιχειρηματίες. Τονίσαμε τις σημαντικές δυνατότητες που ανοίγονται για τη συνεργασία της αμερικανικής επιχειρηματικής κοινότητας και της ελληνοαμερικανικής κοινότητας στους τομείς της καινοτομίας, της ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Και φυσικά συζητήσαμε και για τις τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις, τις μεγάλες προκλήσεις στους τομείς της ασφάλειας, του μεταναστευτικού, για την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μας επί αυτών των ζητημάτων. Συζητήσαμε για τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα ως πυλώνας ειρήνης και ασφάλειας σε μια περιοχή όπου η αποσταθεροποίηση εντείνεται. Γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα της Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου, των Βαλκανίων, της ευρύτερης παρεξήνιας γειτονιάς, που προωθεί σταθερά τη διμερή και μαζί με την Κύπρο την τριμερή συνεργασία με όλες τις χώρες της περιοχής στη βάση του διεθνούς δικαίου. Μια χώρα που αξιοποιεί το ρόλο της ως ενεργό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ για την προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή της. Και που εντείνει σταθερά το ρόλο αυτό και για την ενίσχυση της συνοριακής ασφάλειας και της συνεργασίας ενάντια στην απειλή της τρομοκρατίας. Μια χώρα που παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει προσέφερε στήριξη στους εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες που κατέφθεσαν στα νησιά της. Μια χώρα που παρά το κλείσιμο του Βαλκανικού διαδρόμου με μονομερείς ενέργειες, παρά τις πιέσεις που δέχθηκε να παραβιάσει τις κοινές μας αρχές και παρά την περιορισμένη στήριξη από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, επιμένει ότι ο μόνος δρόμος για την αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου, η συνεργασία με τις χώρες διέλευσης και καταγωγής, αλλά και η αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτιών της μετανάστευσης. Στο πλαίσιο αυτό υπογραμμίσαμε τη σημασία που έχει η συνεχιζόμενη εφαρμογή της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και η συνέχιση της επιχείρησης του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Και τονίσαμε την ανάγκη να γίνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να εξασφαλιστεί η ειρήνη και η σταθερότητα στη Συρία, το Ιράκ και τη Λιβύη, με άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών κατά αμάχων και αποτελεσματική αντιμετώπιση των τρομοκρατικών δυνάμεων. Η προάσπιση και η τήρηση του διεθνούς δικαίου και κυρίως των διεθνών συμβάσεων αποτελούν προϋπόθεση για την περιφερειακή ειρήνη και τη σταθερότητα. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισα τη σταθερή προσήλωσή μου στο διάλογο και τη συνεργασία με την γειτονική μας χώρα, την Τουρκία. Μια χώρα με κρίσιμο ρόλο για το μέλλον της περιοχής μας. Τόνισα ωστόσο ότι η ανάπτυξη των σημαντικών αυτών σχέσεων μπορεί να επιτευχθεί αυστηρά και μόνο στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού, χωρίς την απειλή πολέμου και αμφισβητήσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ασφαλώς με τον πρόεδρο Ομπάμα συζητήσαμε και για το Κυπριακό. Για την ανάγκη να βρεθεί μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στη βάση των αποφάσεων του ΟΕΕ.
αλλά και της ιδιότητας της Κύπρου ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό εκφράσαμε τη στήριξή μας στις εξαιρετικά κρίσιμες και σημαντικές δικοινοτικές συνομιλίες που διεξάγονται. Αύριο θα έχω την ευκαιρία να συναντήσω και τον πρόεδρο Αναστασιάδη που έρχεται στην Αθήνα. Οι συνομιλίες αυτές φέρνουν την ελπίδα, αλλά απαιτούν και εξαιρετική προσοχή στην κρίσιμη φάση που βρίσκονται, καθώς κέρια ζητήματα παραμένουν ανοιχτά, είναι ανοιχτά. Και βεβαίως ο στόχος μας είναι η λύση αυτή να είναι προς όφελος όλου του κυπριακού λαού και να συνεισφέρει στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης στο νησί. Και αυτό, επανέλαβα την άποψή μας, δεν μπορεί να συμβεί χωρίς την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και την κατάργηση των αχρονιστικού συστήματος των εγγύησεων. Θέλω, κλείνοντας και αφού καλωσορίσω και ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον πρόεδρο Ομπάμα για την επιλογή να έρθει στην Ελλάδα, θέλω να θυμηθώ τα λόγια ενός άλλου σημαντικού Αμερικανού Προέδρου, που στον προηγούμενο αιώνα αγωνίστηκε για να αντιμετωπίσει παρόμοιες σημαντικές προκλήσεις με αυτές που αντιμετωπίζουμε σήμερα, όπως η ασφάλεια, η οικονομική κρίση, η μετακινήση πληθυσμών. Είχε πει λοιπόν ότι η πραγματική ελευθερία για τους ανθρώπους δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς οικονομική ασφάλεια και ανεξαρτησία. Και κάτι ακόμα είχε πει. Η πείνα και η ανεργία είναι η πρώτη ύλη από την οποία γεννιούνται οι δικτατορίες. Τα λόγια του είναι εξαιρετικά επίκαιρα σήμερα. Και είμαι βέβαιος ότι οι λαοί μας, πιστεύοντας σε κοινές αρχές, θα αγωνιστούν με κάθε τρόπο ώστε να αποτρέψουν κάθε πιθανό πισωγύρισμα στην ιστορία. Έχουμε χρέος να φύγουμε μπροστά και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Thank you, Prime Minister. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για τα καλά σας λόγια και για την θερμή υποδοχή σήμερα στην Αθήνα. Πάντα ήθελα να έρθω στην Ελλάδα και σήμερα με πολύ μεγάλη χαρά πραγματοποιώ επιτέλους αυτήν την επίσκεψη ως τμήμα του τελευταίου μου ταξιδιού ως Προέδρου στο εξωτερικό. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο κόσμος οφείλει τα μέγιστα στην Ελλάδα και στον ελληνικό λαό. Πολλά από τα ιδεώδη της δημοκρατίας και μέγα μέρος της λογοτεχνίας, της φιλοσοφίας και των επιστημών έχουν τις ρίζες τους εδώ, στην Αθήνα. Έμαθα και μία έκφραση από την αρχαιότητα, την έκφραση «καλός και αγαθός». «Καλός και αγαθός» που χαρακτηρίζει κάποιον ο οποίος εξωτερικά διαθέτει κάλος, αλλά ο οποίος εσωτερικά διακρίνεται για την αρετή του. Ο χαρακτήρας του χαρακτηρίζεται από αρετή. Και πιστεύω ότι αυτή η έκφραση αποτελεί και την τέλεια περιγραφή της φιλίας μεταξύ Ελλήνων και Αμερικανών. Τα ιδιώδη της αρχαίας Ελλάδας ενέπνευσαν τους πατέρες του αμερικανικού έθνους, καθώς μάχονταν για την δημοκρατία, και με τη σειρά τους οι επαναστατικές μας ιδέες ενέπνευσαν τους Έλληνες, καθώς αγωνίζονταν για τη δική τους ελευθερία. Αμερικανοί μάλιστα ήρθαν εδώ για να αγωνιστούν στο πλευρό των Ελλήνων, καθώς μάχονταν για την ανεξαρτησία τους. Και με την έλευση του ψυχρού πολέμου, ο πρόεδρος Τρούμαν έταξε τις ΗΠΑ στο πλευρό της Ελλάδας και είπε ότι πιστεύω ότι πρέπει να βοηθούμε τους ελεύθερους λαούς να χαράσουν το πεπρωμένο τους κατά τη δική τους ελεύθερη βούληση. Έως και σήμερα οι ΗΠΑ είναι βαθιά ευγνώμονες για τη φιλία και τη συμμαχία με την Ελλάδα. Και προσωπικώς είμαι ευγνώμων και σε πολλούς φίλους από την ελληνοαμερικανική κοινότητα, τα παιδιά, τους γιους και τις κόρες των Ελλήνων. Ελλήνων που πέτυχαν σε κάθε έκφανση της ζωής στην Αμερική. Αλέξη, θέλω να σε ευχαριστήσω για την προσήλωσή σου στην συμμαχία μας και για τη σημερινή μας βεβαίως εργασία. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, αφιερώσαμε μεγάλο μέρος της συνάντησής μας στη συζήτηση για την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα και πώς η Ελλάδα μπορεί να συνεχίσει να κινείται προς τα εμπρός. Ξέρω ότι τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα, ιδιαίτερα για τους Έλληνες εργαζόμενους, τις οικογένειες, τους συνταξιούχους και τους νέους. Η κρίση, ξέρετε, δεν είναι αφηρημένη έννοια. Η κρίση
ανέτρεψε εκ βάθρων τις ζωές, τις δουλειές, την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρη τη χώρα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας, ο Αλέξης και γράφει τα επόμενα βήματα που σκοπεύει να κάνει, συγκεκριμένα τις μεταρρυθμίσεις που θα κάνουν την Ελλάδα πιο ελκυστική στις επενδύσεις και που θα αποτρέψουν την επανεμφάνιση των ανισορροπιών που οδήγησαν εν πρώτης στην κρίση του δημοσίου χρέους. Η Ελλάδα λοιπόν συνεχίζει στον δύσκολο δρόμο για την ανάκαμψη. Το είχα πει από την αρχή της κρίσης ότι για να είναι μακρόπνοα βιώσιμες οι μεταρρυθμίσεις, η ελληνική οικονομία χρειάζεται χώρο για να επιστρέψει στον δρόμο της ανάπτυξης και για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Και το έχω ξαναπεί, η λιτότητα δεν μπορεί να είναι συνταγή ανάπτυξης. Ο κόσμος, οι Έλληνες πρέπει να δουν βελτίωση στην καθημερινή τους ζωή και να ανεκτήσουν την ελπίδα ότι η ζωή τους θα βελτιωθεί. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα συνεχίζει να μεταρρυθμίζεται. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είπε ότι η ελάφρυνση του χρέους είναι ζωτική σημασία και εγώ θα συνεχίσω να ενθαρρύνω, να παροτρύνω τους πιστωτές να κάνουν ό,τι απαιτείται για να επανέλθει η Ελλάδα στον δρόμο που οδηγεί στην οικονομική ανάκαμψη. Όλοι μας θέλουμε να πετύχει η Ελλάδα. Όλοι μας θέλουμε ο ελληνικός λαός να ευημερεί και να είναι σε θέση να παρέχει καλή ζωή στις οικογένειές του και στα παιδιά. Γι' αυτό θα ήταν καλό για την Ελλάδα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τις Ηνωμένες Πολιτείες και εν τέλει καλό για τον κόσμο. Πέραν όμως των οικονομικών θεμάτων, συζητήσαμε με τον Πρωθυπουργό τις σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Και δράτουμε τις ευκαιρίες για να συγχαρώ την Ελλάδα, γιατί είναι μία από τις πέντε μόνο χώρες μέλη του ΝΑΤΟ που συνεχίζει να δαπανά 2% του ΑΕΠ της για την άμυνα. Και αυτό το έπραξε η Ελλάδα, ακόμη και σε αυτές τις δύσκολες οικονομικά εποχές. Και θα έλεγα ότι αν η Ελλάδα τα κατάφερε μέσω δυσκολιών να πετύχει αυτόν τον στόχο, τότε όλοι μας οι σύμμαχοι θα έπρεπε να είναι σε θέση να το πράξουν. Συζητήσαμε επίσης την σημασία ανταλλαγής πληροφοριών για την πρόληψη τρομοκρατικών επιθέσεων και συζητήσαμε την σημασία της διατήρησης σε ισχύ των κυρώσεων συμμεριμνωμένων αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, έως ότου η Ρωσία εκπληρώσει το ακέραιο της υποχρεώσης της βάσης της συμφωνίας του Μίνσκ. Αλέξη, επίσης ευχαριστώ για την ανθρωπιστική συνέγερση του ελληνικού λαού εναντί της κρίσης του μεταναστευτικού. Οι Έλληνες, ιδιαίτερα στα νησιά, έδειξαν απαράμιλη συμπαράσταση στους πρόσφυγες και μετανάστες. Απολάβουν δικαίως παγκοσμίου θαυμασμού. Και πάλι αυτό το έκαναν οι Έλληνες εν μέσω οικονομικών δεινών. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύθηκε να βελτιώσει τις συνθήκες στέγης για τα παιδιά, καθώς και πρόσβαση σε εκπαίδευση των παιδιών, μεταναστών και προσφύγων. Εμείς ως Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουμε να βοηθούμε, γιατί το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό, είναι διεθνές πρόβλημα. Και επαναβεβαίωσα την υποστήριξή μου στον Πρωθυπουργό και είπα ότι θα συνεχίσουμε να βοηθούμε όπως μπορούμε. Επαναβεβαίωσα την υποστήριξη των ΗΠΑ, επίσης τις συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, γιατί είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τις αφήξεις στην Ευρώπη με τρόπο συνδεδεμένο και ανθρώπινο. Όπως είπε ο Αλέξης, τέλος συζητήσαμε την Κύπρο, που οι προοπτικές για δίκαιη και συνολική μακροπρόθεσμα βιώσιμη λύση είναι καλύτερες από ποτέ. Το περιμένουμε εδώ και καιρό. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει εγγυημένη επιτυχία, όμως υπάρχει πιθανότητα σήμερα να λύσουμε πρόβλημα που χρονίζει επί δεκαετίες. Είναι προς το συμφέρον όλων των Κυπρίων, των οποίων τα συμφέροντα υπηρετούνται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο από μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Μια λύση η οποία θα είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμη και η οποία θα δημιουργεί οικονομικές ευκαιρίες για όλους τους ανθρώπους σε ολόκληρη την Κύπρο. Πιστεύω ότι αυτή η λύση είναι δυνατή. Θα ήταν και ένα εξαιρετικό παράδειγμα προς τον κόσμο για να δείξουμε τι μπορεί να πετύχει η διπλωματία και οι αμοιβαίοι συμβασμοί. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την συνεργασία, την υποστήριξη. Οι Έλληνες πέρασαν πολύ δύσκολα χρόνια, πάρα πολύ δύσκολα χρόνια, και ο δρόμος μπροστά μας παραμένει γεμάτος δυσκολίες. Παρά τις δυσκολίες, η Ελλάδα αδιάλειπτα υπήρξε αξιόπιστος σύμμαχος, υποστήριξη, όπως είπα, τους συνανθρώπους μας που την χρειάζονταν, που χρειάζονταν συμπαράσταση. Αυτό είναι η ελληνική ψυχή. Προσβλέπω στην ευκαιρία που θα έχω αύριο να απευθύνω τον λόγο στον ελληνικό λαό κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου. Προς το παρόν, εκ μέρους του ελληνικού λαού, να σας πω ότι πραγματικά είμαστε υπερήφανοι που στο πρόσωπο της Ελλάδας βλέπουμε έναν από τους στενότερους συμμάχους και καλύτερους φίλους των ΗΠΑ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.
Θα περάσουμε τώρα στο σκέλος των ερωτήσεων. Θα υπάρξουν δύο ερωτήσεις από ελληνικά μέσα και δύο ερωτήσεις από αμερικανικά μέσα. Την πρώτη ερώτηση θα έχει ο κύριος Χαρίτος από την ΕΡΤ. Από την ελληνική ραδιοφωνική τηλεόραση. Για την οικονομία, η ερώτηση. Πάμε πίσω 7-8 χρόνια. Τότε αναλαμβάνετε τα καθήκοντά σας. Εκείνη την εποχή το ποσοστό ανεργίας ήταν 6%. Μετά από δύο χρόνια είχε φτάσει το 11%, 11,6%. Και εσείς σήμερα το αφήσετε στο 5%, το χαμηλότερο εδώ και πολύ καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ΑΕΠ, τον είπα, αυξήθηκε κατά 2,6 τρισεκατομμύρια. Και παρά το ότι δεν υπάρχουν συγκρίσεις μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών, θα έλεγα το εξής. Η Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια δέχθηκε, θα έλεγα, την μήνυ των διεθνών οικονομικών οργανισμών. Ακόμη είμαστε στο μάτι του κυκλώνα, της ύφεσης. Την ίδια εποχή, λοιπόν, εμείς δεν είδαμε καν να είναι στο τραπέζι των συζητήσεων το θέμα της ελάφρυνσης του χρέους. Μπορεί να προχωρήσει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων χωρίς ελάφρυνση του χρέους? Και όσον αφορά την σχέση Ελλάδος και διεθνών οικονομικών οργανισμών, πόσο μπορεί να επιβιώσει? Έχετε δίκιο προς το εξής. Δεν υπάρχουν ευθείες συγκρίσεις μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών για σειρά λόγων, όχι μόνο λόγω του μεγέθους της οικονομίας των δύο χωρών. Και εμείς περάσαμε από σημαντική συρρήκνωση. Είχαμε 800.000 θέσεις εργασίας το μήνα όταν ανέλαβα καθήκοντα. Η οικονομία συρρήκνωνόταν την εποχή εκείνη και μάλιστα ταχύτερα από ό,τι συρρήκνωνόταν στη μεγάλη ύφεση. Όμως λάβαμε μέτρα, μάθαμε από τα λάθη μας και σταθεροποιήσαμε την οικονομία και μετά επανήλθαμε στον δρόμο της ανάπτυξης. Πιστεύω όμως, σε κάθε περίπτωση, ότι ένα από τα μαθήματα που προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε είναι το εξής. Έχει σημασία να συνδυάζει κανείς τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με καλή δημοσιονομική πολιτική μαζί με αναπτυξιακή πολιτική. Γιατί όταν διωγγώνεται η οικονομία, όταν υπάρχει πρόοδος της οικονομίας, μειώνεται και η ποσοστία των χρέους. Αν συρρυκνώσει κανείς τις δαπάνες σε εποχή οικονομικής συρρυκνώσης, τότε η οικονομία θα συρρυκνωθεί περαιτέρω. Τώρα το πλεονέκτημα που είχαμε εμείς βεβαίως είναι το δολάριο. Είναι αποθεματικό, το υπερθυμόν ένα αποθεματικό νόμισμα στον πλανήτη. Ακόμη και εν μέσω κρίσης, ο κόσμος αγόραζε ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου. Ούτε ήμασταν σε πρόγραμμα, ούτε σε κάποια συνεννόηση ή συμφωνία όπως η Ευρωζώνη. Είχαμε λοιπόν επιπλέον περιθώρια ευελιξίας. Αυτή είναι η άλλη διαφορά. Όμως, το βασικό μάθημα, επαναλαμβάνω, που μάθαμε από τη δική μας κρίση, η αλήθεια είναι ότι προοδεύσαμε, βγήκαμε από την κρίση αρκετά γρήγορα, πιο αποτελεσματικά, ταχύτερα από ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό λοιπόν το οποίο μάθαμε είναι ότι ιδιαίτερα όταν η οικονομία προσπαθεί να ανακάμψει, το να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, το να τονώσουμε την οικονομική δραστηριότητα, αυτό ακριβώς είναι ο παράγοντας ο οποίος εν τέλει μειώνει τα διαρθρωτικά ελλείμματα και μειώνει και το χρέος που έχει να αντιμετωπίσει μια χώρα. Πιστεύω ότι ο δρόμος στον οποίο βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα είναι ο σωστός. Πέρασε από μερικές πολύ δύσκολες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός, παρά τις δυσκολίες, παρά τους δύσκολους καιρούς, παρά το ότι μερικές πολιτικές δεν ήταν οι ορθότερες, ο ελληνικός λαός λοιπόν πρέπει να αναγνωρίσει ότι σε αυτήν την παγκοσμιοποιημένη οικονομία, η ελληνική οικονομία θα έπρεπε, ήταν δεδομένο ότι έπρεπε να υποστεί κάποιες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Αυτό αφορά και εμάς, την αμερικανική οικονομία. Αυτό κάναμε στον τομέα της εκπαίδευσης. Το ίδιο κάναμε με τις υποδομές μας. Επίσης το νομικό και κανονιστικό μας πλαίσιο, και αυτό χρειαζόταν ανανέωση.
φροντίσαμε να χαλιναγωγήσουμε εν μέρη την Wall Street και τα χρηματιστήρια. Κάναμε και εμείς λοιπόν τις μεταρρυθμίσεις μας, που δεν είναι βεβαίως οι ίδιες αυτές που έπρεπε να κάνει η Ελλάδα. Ήταν όμως απολύτως απαραίτητες, και ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του βλέπω ότι έχουν τη βούληση να συνεχίσουν σε αυτόν τον δρόμο, να κάνουν την Ελλάδα πιο ανταγωνιστική και πιο ελκυστική εν τέλει για τις επενδύσεις στο μέλλον. Ο ελληνικός λαός είναι λαός επιχειρηματιών, είναι λαός φάνταστος, είναι λαός με απαράμιλες δυνατότητες, και είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί επενδυτές βλέπουν στην Ελλάδα πολλές ευκαιρίες. Δεν είναι όμως μόνο οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Όταν η οικονομία συρρυκνώνεται με τέτοιους ρυθμούς, όταν η ενεργία είναι τόσο ψηλά, τότε χρειάζεται και μια σαφώς αναπτυξιακή ατζέντα. Είναι πολύ δύσκολο να κραστρώσει κανείς μια πραγματικά αναπτυξιακή στρατηγική, βεβαίως, στην άλλη μεριά, χωρίς να συνδυάζεται αυτό με ελάφρυνση του χρέους. Και αυτό είναι ένα πολιτικό ζήτημα. Για να μην αδικήσω και κάποιες κυβερνήσεις του Βορρά, που δεν είναι και πολύ δημοφιλής εδώ στην Ελλάδα, οφείλω να πω ότι πρέπει από την άλλη μεριά να αναγνωρίσουμε ότι και αυτοί έχουν τη δική τους πολιτική και τους πολιτικούς σκοπούς τους. Έχουν πολίτες, ψηφοφόρους, και πολλές φορές δείχνουν μεγάλη διστακτικότητα όσον αφορά την ελάφρυνση του χρέους. Όμως, έχοντας δει ότι η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα, έχει κάνει δύσκολες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, έχοντας δει μια Ελλάδα η οποία δεσμεύεται να αλλάξει, έχοντας δει αυτά που πέρασε ο ελληνικός λαός, τότε πιστεύω ότι μετά από όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια υπάρχει μια ευκαιρία. Οι δύο πλευρές να καταλήξουν σε μια βιώσιμη λύση μέσα στο επόμενο έτος. Αυτό θα ήταν καλό για όλους. Και τώρα που η ελληνική οικονομία είναι και πάλι σε τροχιά ανάπτυξης, ίσως, επαναλαμβάνω, να είναι η κατάλληλη στιγμή. AFP, Jerome. Thank you, Mr. President. Πρόεδρε, πολλοί στην Ευρώπη προσπαθούν να καταλάβουν τι έγινε στις 18 Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Πιστεύετε ότι είναι κάτι αντίστοιχο με το δημοψήφισμα για το Brexit πριν από λίγους μήνες? Και μήπως οι πολιτικοί αρχηγοί προσπαθούν ακόμη να καταλάβουν που πηγαίνει η κοινή γνώμη? Βλέπετε φόβο, άγχος απέχθεια στις ΗΠΑ και προς τον κύριο Τσίπρα? Ο πρόεδρος Ομπάμα έχει πει κατά επανάληψη, όπως και σήμερα, ότι είναι υπέρ της ελάφρυνσης του χρέους, σημαντικής ανάληψης του χρέους. Πιστεύετε ότι έχει πιθανότητες να πείσει την καγκελάριο Μέρκελ να κάνει κάποια κίνηση αυτήν την εβδομάδα? Δεν υπάρχουν συγκρίσεις μεταξύ χωρών. Και υπάρχει βεβαίως διαφορά μεταξύ ενός δημοψηφίσματος, ενός επί ενός εξαιρετικά πολύπλοκου θέματος, τις σχέσεις μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της υπόλοιπης Ευρωπαϊκής Ένωσης και της προεδρικής εκλογής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα δύο δεν συγκρίνονται. Οι προεδρικές εκλογές αφορούν πρόσωπα, προσωπικότητες, το αποτέλεσμα εξαρτάται από τις εκστρατείες, την ανάγκη και την όρεξη του κόσμου για αλλαγή, το ποιος είναι ο επερχόμενος πρωθυπουργός, την ανάγκη για αλλαγή ενδεχομένως μετά από δύο θητείες. Νομίζω ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν μια προεδρική εκλογή. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει κάτι κοινό σε όλα αυτά, στις αναπτυγμένες οικονομίες μας, αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου. Βέβαια, εκδηλώνονται με τρόπο διαφορετικό. Η παγκοσμιοποίηση σε συνδυασμό με την τεχνολογία και τις εξελίξεις της, σε συνδυασμό με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
την ροή των πληροφοριών. Όλα αυτά ανατρέπουν, εκβάθρων τις ζωές των ανθρώπων με τρόπο απτό πολλές φορές, αισθητό, ας πούμε κλείνει ένα εργοστάσιο και ξαφνικά μια ολόκληρη πόλη δεν έχει δουλειά, χάνει την βασική πηγή εισοδήματος, αλλά και ψυχολογικά, ψυχικά. Υπάρχει αβεβαιότητα, ο κόσμος είναι πιο αβέβαιος. Δεν έχουμε μια σαφή εικόνα της εθνικής μας ταυτότητας του. Ο τόπος στον οποίο ζούμε αρχίζει να φαίνεται διαφορετικός. Χάνουμε τον προσανατολισμό μας. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτά ευνόησαν τον λαϊκισμό, τα λαϊκιστικά κινήματα σε πολλά μέρη του κόσμου και στην Ευρώπη βεβαίως. Βλέπουμε έναν Donald Trump και έναν Bernie Sanders, δύο πολύ διαφορετικούς υποψηφίους, μη συμβατικούς, και οι δύο να έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία στην κοινή γνώμη. Αυτό κάτι σημαίνει. Έχει σχέση με την παγκοσμιοποίηση. Ίσως κάποιοι θέλουν να περιορίσουμε τα φαινόμενα της παγκοσμιοποίησης, να χαλιναγωγήσουμε τους θεσμούς μας, να βάλουμε σε μια τάξη τους θεσμούς μας, να ικανοποιήσουμε τις άμεσες ανάγκες του ανθρώπου. Και πολλές φορές έχουμε και θέματα εθνικής ταυτότητας, θρησκευτικής ταυτότητας, πολιτισμικής ταυτότητας. Και αυτό είναι ένα εξαιρετικά αβέβαιο μείγμα που δεν ξέρουμε που οδηγεί. Έχει σημασία σε κάθε περίπτωση να αναγνωρίσουμε ότι αυτές οι τάσεις ανέκαθεν υπήρχαν. Είναι καθήκον των ηγετών, των πολιτικών ηγετών, να ενσκύψουν στις ανάγκες και τις ανησυχίες των πολιτών και να κάνουν ό,τι μπορούν με τον πιο επικοδομητικό τρόπο. Αν εγώ είδα θυμό, άγχος, αγωνία στους Αμερικανούς. Ναι, βεβαίως. Το είδα, το διαπίστωσα. Πρώτα απ' όλα, χρειάστηκε να ανακάμψουμε από την χειρότερη ύφεση μετά από την μεγάλη ύφεση του 1929. Οι τιμές των ακινήτων κατακριμνίστηκαν, άλλοι έχασαν τη συντάξη τους, τις δουλειές τους. Φυσικά είναι θυμωμένος ο κόσμος. Όμως, σταθήκαμε στα πόδια μας. Πετύχαμε ανάκαμψη, όμως έμεινε πίσω φόβος και άγχος σε πολλούς ανθρώπους. Πολλοί είχαν την εντύπωση ότι το παιχνίδι είναι φτιαγμένο υπέρ της Wall Street για να προστατεύσουμε ειδικά συμφέροντα στις ΗΠΑ. Αυτό είναι μια γνώμη που έχει πολλούς οπαδούς. Ακούσατε και τους λόγους, τις θέσεις γνωστών ρεπουμπλικάνων, είδατε τι κυκλοφορεί στα μέσα. Μερικές από τις θέσεις αυτές είναι ανησυχητικές, δεν αντικατοπτρίζουν καν πραγματικά γεγονότα. Όμως χρησιμοποιήθηκαν αποτελεσματικά εν τέλει για να κινητοποιήσουν τον κόσμο προς την λάθος κατεύθυνση. Ο νεοεκλεγής πρόεδρος, ο κ. Τραμπ, διεύρυνε την εκλογική του βάση χάρη σε τέτοιου είδους δηλώσεις και κηρύγματα και κέρδισε τις εκλογές. Το μάθημα που εγώ συνήγαγα, και ο κόσμος μαθαίνει ό,τι θέλει, αλλά ένα το οποίο θεωρώ αφορά όλες τις χώρες, είναι κοινό για όλες τις χώρες, είναι ότι ζητήματα, προβλήματα όπως η ανισότητα πρέπει να αντιμετωπιστούν, πρέπει κάτι να κάνουμε για την μετακίνηση της οικονομικής δραστηριότητας, την εξαγωγή των βιομηχανιών μας, τον φόβο ότι τα παιδιά μας δεν θα τα καταφέρουν στη ζωή τους τόσο καλά όσο εμείς, δεν θα ζήσουν τόσο καλά όσο εμείς. Αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε δραστικά, να πάρουμε σκληρές αποφάσεις. Αλλιώς ο φόβος θα κατακλείσει τους πάντες με τρόπο εντελώς αντιπαραγωγικό και ο κόσμος θα αρχίσει να στρέφεται εναντίον των άλλων ανθρώπων. Να σου πω την αλήθεια, αυτή ήταν και η βασική μου προτεραιότητα τα τελευταία 8 χρόνια. Να αυξήσουμε τους μισθούς, να επενδύσουμε στις υποδομές, να
δυσφελίσουμε ότι ο κόσμος έχει πρόσβαση σε καλή εκπαίδευση για να είναι έτοιμος για το μέλλον. Όλα αυτά ήταν προτεραιότητες που αν τις υλοποιούσαμε θα μας βοηθούσαν να αντιμετωπίσουμε την οικονομική πίεση. Δεν κατάφερα βεβαίως να πείσω ένα κογκρέσο στο οποίο δεσπόζουν οι Ρεπουμπλικάνοι να περάσει πολλά από αυτά τα μέτρα. Κάποιοι πιστεύουν ότι πήγα καλά, τα πήγα καλά. Εδώ βλέπετε υπάρχει μια αναντιστοιχία. Από τη μια μεριά αγωνία, άγχος, φόβος και από την άλλη μεριά η πιο θετική άποψη. Ο κόσμος στην Αμερική ίσως πραγματικά τελικά πίστεψε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει, ότι πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα. Δεν ξέρω αν ο χρόνος θα μας πει, αν θα δείξει σχετικά με εμάς, με το Brexit, αν οι δύο αυτές εξελίξεις τελικά εξέφραζαν αυτούς τους ανθρώπους που ψήφισαν υπό το καθεστώς του φόβου. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Ο χρόνος θα δείξει. Εγώ θα μπορούσα να υποστηρίξω ότι οι δικές μας πολιτικές ήταν οι σωστές. Ότι η οικονομική μας ανάπτυξη, ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν υψηλότερος από ό,τι άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες και ότι οι Αμερικανοί παίρνουν σήμερα καλύτερα από ό,τι πριν από χρόνια. Τώρα κάποιοι, ακόμα και αυτοί που ψήφισαν για τον Τραμπ, είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι πριν από 8 χρόνια. Θα δούμε όμως, θα δείξει, θα δούμε αν αυτά τα γεγονότα επηρέασαν και πώς τις ζωές των ανθρώπων και την ψήφο τους στις επόμενες εκλογές. Με ρωτήσατε αν πιστεύω ότι μπορούμε να πείσουμε την Άγγελα Μέρκελ για τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να γίνουν για να ανακάμψει η ελληνική οικονομία. Και σας απαντώ ότι είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος. Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι η Άγγελα Μέρκελ είναι μια Γερμανίδα πολιτικός. Και οι Γερμανοί πολλές φορές επίμονα, ίσως και εκνευριστικά κάποιες φορές, επιμένουν στο ότι οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται. Και αυτό που αναμένεται να γίνει σε σχέση με την Ελλάδα είναι ότι είχε συμφωνηθεί τον προηγούμενο Αύγουστο, Ιούλιο, το προηγούμενο καλοκαίρι, 2015, ότι μόλις η Ελλάδα αποδείξει την αποφασιστικότητά της να προχωρήσει σε γενναίες και δύσκολες μεταρρυθμίσεις, μόλις υλοποιήσει το πρώτο και δυσκολότερο review, την πρώτη και δυσκολότερη αξιολόγηση, τότε θα συζητηθούν και θα πάρθουν αποφάσεις, θα εφαρμοστούν μέτρα για την απομείωση του ελληνικού δημόσιου χρέους, προκειμένου η Ελλάδα να αποκτήσει ξανά πρόσβαση στις αγορές χρήματος, να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και να επιστρέψει με ταχύτατους ρυθμούς η ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία. Άρα λοιπόν ο πρώτος λόγος για τον οποίο είμαι αισιόδοξος θα πιστεί είναι διότι, όπως το έλεγε και συχνά ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, ο Wolfgang Schäuble, «Pacta sunt servanda», αυτή είναι μια λατινική έκφραση, την οποία πολλές φορές υιοθετούμε και εμείς που έχουμε μάθει τα αρχαία ελληνικά και όχι τα λατινικά στα σχολεία μας. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο είμαι αισιόδοξος είναι ότι έχω γνωρίσει από κοντά την Άγγελα Μέρκελ, το ίδιο και ο Μπαράκ Ομπάμα. Ήμασταν στενά συνδεδεμένοι όλο το διάστημα της μεγάλης προσφυγικής κρίσης. Είχα μια πολύ καλή συνεργασία και έχω διαμορφώσει τη γνώμη ότι είναι μία πολιτικός με αίσθημα της ευθύνης απέναντι στην Ευρώπη και στο μέλλον της Ευρώπης. Και όχι μόνο με ευθύνη απέναντι στην Γερμανία ή στο εσωτερικό του κόμματός της. Και ακριβώς επειδή πιστεύω με τον ίδιο τρόπο, άλλωστε αντιμετώπισα και την προσφυγική κρίση με ένα βαθύ αίσθημα ευθύνης απέναντι στο μέλλον της Ευρώπης και η σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω λοιπόν ότι εξαιτίας αυτών των δύο σημαντικών λόγων θα πιστεί ότι πρέπει να γίνουν τα απαραίτητα κοινά μέτρα που δεν επιβαρύνουν άλλωστε τους Γερμανούς φορολογούμενους προκειμένου να υπάρξει μια θετική εξέλιξη, η Ελλάδα να μην αποτελεί μέρος του προβλήματος στην Ευρώπη αλλά μέρος της λύσης. Μέρος της λύσης για τη σταθερότητα, την ασφάλεια, την επιστροφή στην ατζέντα της ανάπτυξης, αυτό αφορά όλη την Ευρώπη. Και βεβαίως για την επίλυση του προσφυγικού προβλήματος που η Ελλάδα παίζει έναν καθοριστικό ρόλο.
Γι' αυτό λοιπόν το λόγο είμαι αισιόδοξος και πιστεύω ότι αυτή η αισιοδοξία θα επαληθευτεί. Ο κύριος Ιγνατίου από το Έθνος για την τρίτη ερώτηση. Είμαι ανταποκριτής του Έθνους στην Washington, ανταποκριτής και του Mega TV. Είπατε κατά επανάληψη, κύριε Πρόεδρε, ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισαν την οικονομία, την οικονομική κρίση Ευρωπαίη, είχε το αντίθετο από το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Και πολλές φορές μιλήσατε καταφερόμενος κατά της λιτότητας και πιστεύω ότι έχετε δίκιο. Γιατί δεν καταφέρουμε να πείσουμε τους Ευρωπαίους να ακολουθήσουν τη δική σας οδό? Παρά τα όσα κάνατε τους τελευταίους δύο μήνες για να βοηθήσετε την Ελλάδα και για την Κύπρο κάτι. Είναι ένα προσφυλές μου θέμα, γιατί είμαι γεννημένος στην Κύπρο. Πώς θα μπορούσατε να πείσετε τον πρόεδρο της Τουρκίας να θέσει τέλος στην κατοχή της Κύπρου, κύριε πρόεδρε? Να ξεκινήσω από το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας. Πρόκειται για μια διαπραγμάτευση μεταξύ Κυπρίων, Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων. Τα καλά νέα, όπως λέμε, είναι ότι έχουμε δύο ηγέτες οι οποίοι είναι ειλικρινά προσιλωμένοι στην προσπάθεια εξέβρεσης συμβατικής λύσης για να επωφεληθούν και οι δύο λαοί. Εάν τα μυαλά των δύο ηγετών κάπου συναντηθούν, τότε το θέμα θα είναι: μπορούμε όλοι μας, συμπεριλαμβανομένοι στις διεθνούς κοινότητες της Ελλάδας, της Τουρκίας, των ΗΠΑ, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε αυτήν την συμφωνία με τρόπο ώστε να είναι δυνατόν η συμφωνία αυτή να επικυρωθεί και από τις δύο πλευρές? Επενδύσαμε πολύ χρόνο. Ο αντιπρόεδρος Biden έχει προσπαθήσει πάρα πολύ και πρέπει να πω ότι έχουν αναπτυρωθεί οι ελπίδες μας από την πρόσφατη πρόοδο. Βλέπουμε μια ευκαιρία τις επόμενες εβδομάδες και μήνες να γίνει κάτι, να λυθεί το πρόβλημα. Εάν βρούμε μια λύση που εξασφαλίζει ισοτιμία, είναι βέβαια φυσικά ότι δεν θα ικανοποιηθούν και οι δύο πλευρές 100%. Εάν πάντως ένας μηχανισμός βρεθεί για μια μεταβατική κατάσταση από το σημερινό status quo προς μια μελλοντική κατάσταση, αυτό το οποίο φαντάζονται και επιθυμούν και οι δύο πλευρές, θα το υποστηρίξουμε και εμείς, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε την διαδικασία αυτήν. Όσον αφορά την οικονομία και την Ευρώπη, και πάλι έχει μεγάλη σημασία να αναγνωρίσουμε ότι το δικό μου έργο ήταν μάλλον απλούστερο στις ΗΠΑ, γιατί τουλάχιστον τα δύο πρώτα χρόνια της θητείας μου εγώ είχα πλειοψηφίες στο και στα δύο σώματα του Κογκρέσου και είμαι και μία χώρα εν τέλει και όχι 28. Και να, αυτό δεν σημαίνει ότι τα βγάζει κανείς εύκολα πέρα με το Κογκρέσο. Το Κογκρέσο δεν είναι μία βουλή. Φυσικά εσείς έχετε ένα σωρό κοινοβούλια και επιτροπές και ούτω καθεξής. Είναι τα πράγματα ακόμη πιο πολύπλοκα. Και ανάγκη επίτευξης σύμπνοιας θα προϋποθέτει ότι οι οικονομίες βρίσκονται στην ίδια περίπου κατάσταση. Αυτό ακριβώς είναι που κατέστησε την κατάσταση στην Ευρώπη πολύ πιο δύσκολη. Και θέλω να είμαι σαφής προς αυτό. Δεν ζηλεύω σε καμία περίπτωση κανένα Ευρωπαίο ηγέτη. Έχουν δύσκολο καθήκον. Αντιμετώπισαν πολύ δύσκολες υποθέσεις τελευταία. Αυτό το οποίο εγώ τουλάχιστον προσπάθησα να κάνω είναι να καταθέσω τις σκέψεις μας, τις προτάσεις μας, ό,τι καλύτερο είχαμε στο μυαλό μας εν πάση περιπτώσει, σχετικά με το πώς θα λύσουμε γρήγορα τα προβλήματα με τις τράπεζες, για το συντομότερο που θα λύσει τα προβλήματα των τραπεζών με διαφάνεια, τόσο το πιο γρήγορα θα επωφεληθούμε από την ανάπτυξη της οικονομίας και θα
ξεκινήσουν οι επενδύσεις. Όταν η οικονομία συρρυκνώνεται, είναι δύσκολο να δημιουργήσει θέσεις εργασίας ή να κάνεις δαπάνες για τις υποδομές. Και φυσικά δεν πρόκειται να μειώσεις ποτέ το χρέος. Και έρχεται η στιγμή που κάτι πρέπει να κάνει για το χρέος. Εμείς, ας πούμε, τα δύο πρώτα χρόνια αντιμετωπίσαμε υψηλότερο χρέος λόγω των εκτάκτων δαπανών. Το έλλειμμα μας τώρα έχει μειωθεί κατά 2/3. Κατά κύριο λόγο, διότι πετύχαμε ανάπτυξη. Αυξήσαμε τα φορολογικά έσοδα. Κάποια μαθήματα λοιπόν, κάποια συμπεράσματα ισχύουν για όλες τις χώρες. Εμείς απλώς, όπως είπα, καταθέτουμε τις σκέψεις μας, ότι έχουμε μάθει. Η διαφορά βεβαίως είναι, παραλαμβάνω, ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα σωρό διαφορετικά έθνη, με ένα κοινό νόμισμα, μια ένωση στην οποία κάποιοι είναι στην Ευρωζώνη, κάποιοι είναι εκτός. Και μετά έχουμε ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια, έχουμε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλές συσκέψεις, πάρα πολλές συσκέψεις. Παρακαλώ. Θα συμφωνήσω απόλυτα με όσα είπε πριν ο πρόεδρος Ομπάμα σχέση με το ερώτημα που έχει να κάνει με το κυπριακό πρόβλημα. Δεν είναι ένα διμερές πρόβλημα. Δεν είναι ένα πρόβλημα ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Είναι ένα διεθνές πρόβλημα. Εδώ και 42 χρόνια, όσο είναι η ηλικία μου, και είναι πρόβλημα παράνομης εισβολής και κατοχής του βόρειου τμήματος της Κύπρου. Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις, υποστηρίζοντας, ενθαρρύνοντας και τις δύο πλευρές, προκειμένου να καταφέρουν να φτάσουν σε μία συμφωνία δίκαιη και βιώσιμη. Η πρώτη μου επίσκεψη στην Κύπρο ως Πρωθυπουργός, φρόντισα να συναντήσω, εκτός από την ηγεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, και μη κυβερνητικές οργανώσεις, εκπροσώπους της τουρκοκυπριακής κοινότητας, διότι, και νομίζω ήταν η πρώτη φορά που συνέβη αυτό, Έλληνας Πρωθυπουργός να συναντά, διότι εμάς μας ενδιαφέρει ο κυπριακός λαός στο σύνολό του να ζήσει σε μια επανενωμένη Κύπρο, ελεύθερος, σε ένα σύστημα με δημοκρατία, ελευθερία, και η Κύπρος η επανενωμένη να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω λοιπόν να ξεκαθαρίσω ότι σε ό,τι αφορά την Ελλάδα ενθαρρύνουμε την προοπτική λύσης. Στεκόμαστε δίπλα στον πρόεδρο Αναστασιάδη που το επιχειρεί με όλες τις δυνάμεις και ταυτόχρονα δηλώνουμε έτοιμοι να συζητήσουμε με την Τουρκία μονάχα το σκέλος εκείνο που μας αφορά, το οποίο είναι οι εγγυήσεις, διότι από το 1959-1960 αυτό το αναχρονιστικό μοντέλο των εγγυήσεων αφορά και την Ελλάδα. Όμως η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα που κατέλαβε ή κατέχει παράνομα την Κύπρο. Και θεωρώ ότι δίκαιη και βιώσιμη λύση σημαίνει λύση χωρίς την μόνιμη παρουσία τουρκικών στρατευμάτων στο νησί, και ταυτόχρονα θεωρώ ότι η καλύτερη εγγύηση για την ασφάλεια του κυπριακού λαού είναι η ίδια η συμφωνία, η ίδια η προοπτική βιώσιμης και δίκαιης συμφωνίας που θα δώσει μια άλλη δυναμική. Και αν αυτό συμβεί, πιστεύω ότι θα βρισκόμαστε σε μια τελείως διαφορετική φάση, όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά και για τις ανατολικές σχέσεις, για την ευρύτερη περιοχή. Με αυτές τις σκέψεις προχωράμε και πιστεύουμε ότι πράγματι ο πρόεδρος Ερντογάν παίζει ένα σημαντικό ρόλο, αλλά δεν είναι η δική μου η ευθύνη να τον πείσω, κύριε Γνατίου. The final question will come from Chris Jansen with NBC News. Jansen, NBC. Mr. President. Πρόεδρε. Ever since the election, there have been protests on the streets of the United States. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά από τις εκλογές, έχουμε συνεχείς διαμαρτυρίες στους δρόμους. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι δημιουργήσατε τις προϋποθέσεις για να εκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Αισθάνεστε υπεύθυνος για το αποτέλεσμα των εκλογών, για την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ? Και γενικότερα, αν πάμε πίσω και δούμε την εκστρατεία του
αν δούμε την επιτυχία πολιτικών όπως η Μαρί Λεπέν, πιστεύετε ότι υπάρχει μια τάση, ένα κίνημα απόρριψης του σημερινού μας κόσμου? Και πρόεδρε, είπατε ότι ανησυχείτε για την άνοδο των εξτρεμιστικών κυμάτων γενικότερα, και τον Τραμπ είπατε, ελπίζω ότι δεν θα αντιμετωπίσει αυτό το κακό. Πιστεύετε ότι πρόκειται πράγματι για κακό? Και μήπως τα σχολεία για τους Ευρωπαίους ηγέτες θα κάνουν τη δουλειά του πιο δύσκολη? Πρώτον, εξεπλάγει και εγώ από το αποτέλεσμα των εκλογών. Ακόμη και σήμερα δεν νιώθω υπεύθυνος για τις δηλώσεις του εκλογέντος Προέδρου, για το τι λέει ή κάνει. Όμως ως Πρόεδρος των ΗΠΑ οφείλω να διασφαλίσω ομαλή μετάβαση και να παρουσιάσω στον νέο εκλογέντα Πρόεδρο και στον Αμερικανικό λαό να καταθέσω, αν θέλετε, τις καλύτερες ιδέες μου για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Θα όρθωσω τη φωνή μου στους τομείς και επί των θεμάτων που πιστεύω ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα δεν έχει δίκιο. Όμως θα συνεργαστώ με τον νέο εκλεγέντα Πρόεδρο και πιστεύω ότι σε κάθε περίπτωση θα προχωρήσουμε τον τομέα της ασφάλειας, της δικαιοσύνης, της ευημερίας μιας Αμερικής χωρίς αποκλεισμούς. Έχει σημασία, ξέρετε, να μην αρχίσουμε να κάνουμε συγκρίσεις μεταξύ Τερέζα Μέη και άλλων συντηρητικών πολιτικών. Η Τερέζα Μέη είναι ήδη πρωθυπουργός, ή ας πούμε για παράδειγμα της Μαρί Λεπέν στην Γαλλία. Πρόκειται για διαφορετικά πράγματα. Η κατάσταση στην κάθε μία από αυτές τις χώρες επίσης είναι διαφορετική. Πιστεύω, και το είπα προηγουμένως, ότι η ιστορία δεν είναι μια γραμμική διαδικασία. Καμιά φορά αριστερά, μια δεξιά, κάποια στιγμή προχωράει προς τα εμπρός, υποχωρεί, πηγαίνει προς τα πλάγια. Υπάρχουν εποχές σημαντικών πιέσεων. Ο κόσμος κάτι αναζητά, χωρίς ενδεχομένως να ξέρει τι αναζητά. Ζητά μια αλλαγή, γενικώς και ορίστως. Πολλές φορές ο κόσμος δεν ξέρει καν η επερχόμενη αλλαγή τι θα φέρει. Όπως ξέρετε, κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου, και το ξέρω για μένα, εγώ έδωσα μεγάλη σημασία στις δημοσκοπήσεις, αλλά επειδή η ερώτησή σας αναφέρεται στο αν ο κόσμος απορρίπτει το δικό μου μοντέλο για τον κόσμο, να σας πω το εξής. Νομίζω ότι μια ισχυρή πλειοψηφία του αμερικανικού λαού συμφωνεί με μένα. Και ξέρω ότι το ερώτημα κρεμεί, βεβαίως. Είναι ένα εύλογο ερώτημα. Πώς εξελέγει κάποιος με μια τελείως διαφορετική κοσμοθεωρία? Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Πολλές φορές ο κόσμος έχει την ανάγκη να δοκιμάσει κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Μήπως αυτό φέρει κάτι καλύτερο? Και υποθέτω, υποπτεύουμε ότι αυτό το φαινόμενο επηρέασε το αποτέλεσμα των εκλογών. Πιστεύω, επίσης, και ανεξαρτήτως από οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία, κίνηση, κίνημα κλπ, πιστεύω ότι θα χρειαστεί να κάνουμε κάτι, να ορθώσουμε το αίσθημά μας ενάντια στον εθνικισμό, στον υπερβολικό φιλετισμό, τις ακρότητες, το εμείς εναντίον των άλλων, εμείς και εκείνοι. Ξέρετε, δεν πρόκειται ποτέ να απολογηθώ, επειδή περί το μέλλον της ανθρωπότητας, το μέλλον του κόσμου θα οριστεί από αυτά τα οποία έχουμε κοινά και όχι από τις διαφορές μας. Διαφορές οι οποίες θα μας οδηγήσουν σε σύγκρουση. Δείτε την Ευρώπη. Ξέρουμε τι συμβαίνει κάθε φορά που οι Ευρωπαίοι είναι διχασμένοι
όταν ασχολούνται περισσότερο με τις διαφορές τους παρά με τα κοινά. Βλέπουμε τι συμβαίνει όταν ξεσπούν ανταγωνισμοί του τύπου «ο θάνατός σου, η ζωή μου». Και ο 20ος αιώνας ήταν ένας αιώνας αιματοχυσίας για την Ευρώπη. Παρά την αίσθηση της αποτυχίας, παρά τις απογοητεύσεις στην προσπάθεια οικοδόμησης μιας ενιαίας Ευρώπης, οι τελευταίες πέντε δεκαετίες ειρήνης και ευημερίας χωρίς προηγούμενο στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και στις ΗΠΑ και εμείς ξέρουμε τι σημαίνει φυλετικός διχασμός, για παράδειγμα. Ή διχασμός γύρω από γραμμές διαφορετικών θρησκειών είναι απλούστερα επικίνδυνο. Όχι μόνο για τις μειονότητες, όχι μόνο για τους λίγους που γίνονται αντικείμενο διακρίσεων ή και βίας στο πρόσφατο παρελθόν, ας μην το ξέρουμε γι' αυτό, αλλά γιατί έτσι χάνουμε από το βλέμμα μας τις δυνατότητες που έχουμε ως έθνος, ως χώρα. Αν χωριστούμε σε μαύρους, σε λατίνους, σε ασιάτες, σε ομοφυλόφιλους, σε γυναίκες κλπ. Εάν δεν ενωθούμε και δεν οικοδομήσουμε μαζί το αμερικανικό όνειρο, δεν πάμε πουθενά. Οπότε, το όραμά μου είναι σωστό επί του συγκεκριμένου θέματος. Μπορεί να μην κερδίζουμε πάντα βραχυπρόθεσμα στη συγκεκριμένη πολιτική συγκυρία, αλλά εγώ είμαι βέβαιος ότι μακροπρόθεσμα θα βγούμε κερδισμένοι, διότι οι κοινωνίες ενώνονται γύρω από αξίες, από ιδανικά, από χαρακτήρες, από το πώς αντιμετωπίζουμε ένας τον άλλον, από την καινοτομία, την πρόοδο. Αυτές οι κοινωνίες θα είναι και πιο επιτυχημένες σε σύγκριση με τις άλλες. Αυτή είναι η ισχυρή μου πεποίθηση και έχω και τα στοιχεία που τεκμηριώνουν αυτή την πεποίθησή μου. Για να σας είμαι ειλικρινής, από τον Ντόναλντ Τραμπ γνωρίζω λίγα πράγματα. Γνώριζα το προηγούμενο διάστημα την επιθετικότητα και τον κεντρικό τρόπο που διάλεξε για να υπερασπιστεί κάποιες μη συμβατικές απόψεις κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Κάποιοι μου είχαν πει ότι έπρεπε να είχα διαβάσει το βιβλίο του πριν πάω να διαπραγματευτώ στις Βρυξέλλες, το Art of the Deal. Δεν το έκανα, αλλά νομίζω ότι δεν έκρινε αυτό το αποτέλεσμα. Ωστόσο, πρέπει να σας επισημάνω ότι είναι άλλο πράγμα τι ξέραμε για τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια που διεκδικούσε το χρήσμα στους Ρεπουμπλικανούς, άλλο πράγμα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου και άλλο πράγμα αυτό που περιμένουμε να δούμε τώρα ως εκλεγμένος νεοεκλεγής πρόεδρος και φυσικά ακόμα περισσότερο ως ασκόντα καθήκοντα της διακυβέρνησης μιας χώρας που παίζει καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια σφαίρα. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ δεν έσπευσα, σε αντίθεση με κάποιους ομολόγους μου στην Ευρώπη, να επαναλάβω στοιχεία της κριτικής που προεκλογικά πολύ ασκήσαμε απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Και πιστεύω ότι ακόμα και αν κάποιος ήθελε να αλλάξει άρδην την πολιτική, την εξωτερική πολιτική για μια χώρα όπως οι ΗΠΑ, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Από την άλλη πλευρά, ακόμα και αν κάποιοι στην Ευρώπη φοβόμαστε ότι αυτό μπορεί να συμβεί, αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να ορθώνουμε γέφυρες και όχι τύχη. Διότι είμαστε λαοί που πορευόμαστε με κοινές αξίες και που έχουμε πολλά να κερδίσουμε από την συνεργασία, την προώθηση αυτής της συνεργασίας για να αντιμετωπίσουμε μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι το επόμενο διάστημα δεν θα αλλάξουν πολλά πράγματα στη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας με τις ΗΠΑ. Γιατί αυτές είναι σχέσεις οι οποίες έχουν σφυριλατηθεί κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες
και έχουν σφυριλατηθεί πάνω στις κοινές αξίες που πρεσβεύουν οι λαοί μας. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η κοινή συνέντευξη τύπου του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Δέχτηκαν και 4 ερωτήσεις.